Εμείς έχουμε κοντά μας τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον κύριο Ρίζο Μαρούδα. Καλημέρα σας κύριε Μαρούδα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα. Σε δύσκολες συγκυρίες σήμερα τα λέμε. Ναι, είναι λίγο. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από αυτά τα οποία έγιναν ή για αυτά τα οποία έγιναν χθες στη Βουλή, διότι δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα πηγαίνοντας και προς τις ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ναι, καταδικάζουμε τέτοια γεγονότα. Δείχνουν βέβαια και χαρακτηριστικά κομμάτων που έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, που έχουν όμως μια συγκεκριμένη ιδεολογία και πρακτική, που πολλές φορές βγαίνει και στην καθημερινότητά τους. Γιατί αυτή είναι η ιδεολογία τους στην ουσία. Αυτά που λέμε τα κόμματα, που όπως ήταν η Χρυσή Αυγή, φασιστικά, νεοναζιστικά κόμματα, από εκεί και πέρα σαφέστατα εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αντιπαράθεση αρχών, πολιτικών, θέσεων και ο ελληνικός λαός θα τους φέρει στο περιθώριο και με την ψήφο του και με τη στάση του όλα αυτά τα κόμματα, τα ακροδεξιάς, να το πω έτσι, και ρατσιστικής και φασιστικής προέλευσης, και θα πρέπει να τα στείλει στο περιθώριο και στο σκουπιδοτηνική της ιστορίας. Κύριε Μαρούδα, για να το προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω, τι για εσάς είναι το πιο κρίσιμο σε αυτή την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας στις ευρωεκλογές? Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, με τη μεγάλη εμπειρία πλέον που διαθέτει, με τις αντιλαϊκές πολιτικές που ζει καθημερινά, με τη φτώχεια και την ακρίβεια που πλήττει στο σύνολο του ελληνικού λαού, πολύ περισσότερο πλήττει τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, να βγάλει τα συμπεράσματα ότι αυτό που ευθύνεται είναι συνολικά η ευρωνησιακή πολιτική, αλλά και οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, που υλοποίησαν αυτές τις πολιτικές, γιατί τις υλοποίησαν επειδή συμφωνούν μαζί τους, και να στείλει ένα μήνυμα καταδίκης και ταυτόχρονα ένα μήνυμα αμφισβήτησης, ότι υπάρχει και άλλη λύση, ότι υπάρχει και άλλη διέξοδος και ότι υπάρχει και ένα πλατή στρώμα του ελληνικού λαού που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο και να αντισταθεί και να αμφισβητήσει το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει μόνο με την μεγάλη ισχυροποίηση του ΚΚΕ, που είναι εφικτό σε αυτές τις εκλογές, αρκεί να πιστέψει και ο κόσμος στη δύναμή του, και ταυτόχρονα αυτή είναι η ισχυροποίηση που θα φέρει ελπίδα, θα φέρει μια προοπτική ανάταση στον ελληνικό λαό και θα δώσει όμως και την προοπτική ανάπτυξη του κινήματος, κινητοποιήσεων και αγώνων, γιατί έτσι μόνο θα αλλάξουν και αρνητικοί σχετισμοί που υπάρχουν σήμερα και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή στους δρόμους και στις κινητοποιήσεις θα αλλάξουν και τους σχετισμούς. Οι συσχετισμοί που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα μεγάλη δυσκολία, γιατί ξέρετε ποια είναι τα ρεύματα τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να πάρει μια ανάσα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας, να αλλάξουν οι κατευθύνσεις, να αλλάξουν πράγματα με βάση αυτά τα οποία μας είπατε πριν από λίγο? Κύριε Δολυγκράκη, δεν έχουμε αυταπάτες. Το έχουμε πει και επανειλημμένως στον ελληνικό λαό, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένας συνασπισμός, μια συμμαχία κυβερνήσεων, τα οποία στηρίζουν τα μεγάλα συμφέροντα, στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους βιομηχανούς, τους εφοπλιστές, τους εμπόρους, όλους αυτούς τέλος πάντων που λιμένονται τον υδρότα και τον κόπο των λαών της Ευρώπης. Το ίδιο εκφράζεται και με την ΚΑΠ βέβαια για τους αγρότες αντίστοιχα, και είδατε τους Ευρωπαίους αγρότες όλους να βγαίνουν στον δρόμο και να παλεύουν. Αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο χαρακτήρας, δεν παίρνει μερεμήτια. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να αλλάξει το σύνολο του χαρακτήρα της πολιτικής που ακολουθείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υπόλοιπες κυβερνήσεις των χωρών, όπως και στην ελληνική κυβέρνηση βέβαια. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η πάλη του λαού. Αυτή είναι μια πεποίθηση την οποία την έχουμε αποκτήσει από την εμπειρία μας. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε κάτω από την πίεση των αγώνων. Ακόμα και τα λιγότερα, έστω και κάποια ψίχουλα που βγήκαν, ας πούμε, όπως στις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις, ή παλιότερα με το αφορολόγητο που ήταν μια μεγάλη κατάκτηση του αγροτικού κινήματος, ή με πολλές εργατικές κατακτήσεις που υπάρχουν, όλα κερδίθηκαν κάτω από την πίεση των αγώνων. Άρα δεν είναι ότι θα αλλάξει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μόνη της. Θα αλλάξει κάτω από την πίεση, κάτω από ένα μαζικό ρωμαλαίο κίνημα που μπορεί να δίνει τέτοιες προοπτικές, να διεκδικεί αιτήματα διαφορετικά, να τους βάζει δύσκολα και να μπορεί να ανατρέπει και τέτοιες πολιτικές που
μας οδηγούν στην φτώχεια και στην ανέχεια. Προέρχεστε μέσα από τον αγροτικό χώρο, ξέρετε καλύτερα από τον καθένα και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε ό,τι έχει να κάνει με τα προβλήματα του παραγωγικού κόσμου. Όποιο κομμάτι και αν βρίσκεται, είναι οι αγρότες, είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι οι μελισσοτρόφοι, είναι οι αλληλείς κλπ. Αλήθεια, αναρωτιέμαι με τα τελευταία γεγονότα, με την κοινή αγροτική πολιτική, τι μπορεί από τη στιγμή που έχουν περάσει και δεδομένα πλέον, έτσι, τι μπορεί να αλλάξει, πώς μπορεί αυτό να αλλάξει, πώς μπορεί να σταθεροποιηθεί ένα εισόδημα, ένα αγροτικό εισόδημα, το οποίο θα έχει να δώσει μια ανάσα και να προσφέρει στον αγροτικό κόσμο, κύριε Μαρούδα. Λοιπόν, κύριε Βουλγαράκη, η κατάσταση έχει ως εξής. Την 1η Ιανουαρίου ξεκίνησε η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, η οποία είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη και η χειρότερη ΚΑΠ που έχουμε βιώσει ως τώρα. Και φάνηκε αυτό αμέσως και με το τσεκ που ήταν πολύ μειωμένο, αλλά και με τα άλλα χρήματα που έρχονται, που επίσης είναι πολύ μειωμένο, αλλά και με τους φραγμούς που έχουν στην παραγωγή. Ξεσηκώθηκαν όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες. Από την 1η Ιανουαρίου που ξεσηκώθηκαν και έλεγαν οι κυβερνήσεις ότι η ΚΑΠ ήταν πολύ καλή, κάτω από την πίεση αυτών των κινητοποιήσεων άρχισαν να μιλάνε για την ανάγκη αναθεώρηση της ΚΑΠ. Είναι η πρώτη φορά που μέσα σε 40 μέρες, 45 από την εφαρμογή μιας ΚΑΠ, βγαίνουν οι ίδιες κυβερνήσεις κάτω από την πίεση των αγώνων. Άρα αυτή είναι και η διέξοδος για να. Και βγαίνουν και λένε ότι χρειάζεται επιδιορθώσεις, τέλος πάντων, αναθεώρηση κτλ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα, εφόσον αναπτύσσει το κίνημα, να βάζει αυτό που είπα και πριν, να βάζει δύσκολες κυβερνήσεις και να κατακτάει και λύσεις και να έχει και αποτελέσματα. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μας μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι έχουμε δίκιο, ενώ στην αρχή μας έλεγαν υποκινούμενος, μετά κάτω από την πίεση των πολλών μπλόκων και των χιλιάδων τρακτέρ στους δρόμους και των αγροτών, μας είπε ότι έχουμε δίκιο, όμως δεν υπάρχει, λέει, οικονομική δυνατότητα να σου βοηθήσουμε. Το δίκιο δεν τρώγεται. Τα χρήματα όμως υπάρχουν και δόθηκαν σε επιχειρηματικούς ομίλους, πιστέψτε με, κατά κόρον. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φορολόγιο του πετρέλαιου, το οποίο το παίρνουν οι εφοπλιστές, κλινικές, ξενοδοχεία κτλ. Δεν δίνεται όμως στην πρωτογενή τομέα, δεν δίνεται στους αγώνες, δεν δίνεται στους κτηνοτρόφους. Εκεί που υπάρχει η παραγωγή και που υπάρχει ένα τεράστιο κοστολόγιο. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Όπως και η πολιτική επιλογή είναι να μας παίρνουν πάυσινα τη σουδιά και να μας την πουλάνε πανάκριβα 5 και 10 φορές ακριβότερα στα ράφια. Δηλαδή, εγώ επειδή ήμουν στην Κρήτη τις προηγούμενες δύο μέρες, έχει φτάσει μέχρι 1,07 το γάλα, η τιμή του γάλα του. Όταν η τιμή της φέτος έχει φτάσει σχεδόν στα 15 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι είναι μια πολιτική συγκεκριμένη, την οποία μπορούμε να την αμφισβητήσουμε πρώτα και κύρια με την οργάνωση, με το δυνάμωμα του κινήματος και τους αγώνες, και δεύτερον και με την ψήφο μας. Και χρειάζεται να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα σαφέστατα και στην ελληνική κοινωνία και να δώσει και ένα μήνυμα ελπίδας ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό που είδαμε στη χθεσινή ημέρα, ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η αναθεώρηση της ΚΑΠ και εκείνα τα σημεία τα οποία έχριζαν, αν θέλετε, βελτιώσεων, εσάς σας ικανοποιούν, κύριε Μαρούδα, ως πρώτο βήμα με βάση τους αγώνες οι οποίοι έχουν γίνει, ή χρειάζονται και περαιτέρω βήματα? Ναι, εμείς ζητήσαμε εδώ στον αγροτικό κίνημα να μην ισχύσει η νέα ΚΑΠ. Να μην ισχύσει. Καθόλου. Όχι ότι η προηγούμενη ήταν πολύ καλή, αλλά ήταν καλύτερα από αυτήν που ισχύει σήμερα. Να μην ισχύσει κάπου. Αυτό ζήτησε το αγροτικό κίνημα μέσα από τις αγώνες. Οπότε δεν μας ικανοποιεί μια τέτοια αναθεώρηση που είναι μικρομεριμέτρια χωρίς να φύγει τη βασική ουσία. Αυτό σήμερα που χάνεται στην Ελλάδα είναι και χρήματα και φραγμοί στην παραγωγή και η ΚΑΠ είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, που συγκεντρώνει γη και παραγωγή σε λιγότερα χέρια εκεί. Αυτή η φετινή ΚΑΠ που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, αυτό το ρόλο του παίζει πολύ καλύτερα από τους προηγούμενους. Άρα θα συγκεντρωθεί και άλλο η γη. Σημαίνει θα φύγει και άλλος κόσμος μέσα από την παραγωγή. Μάλιστα. Και αυτό δεν θέλουμε εμείς να συμβεί. Και γι' αυτό παλεύουμε στους δρόμους για να μην χαθούν, να μην φύγει ο κόσμος από τα χωράφια και να μαζευτεί η γη σε λιγότερα χέρια. Ένας αγώνας ο οποίος μάλλον διαρκής θα είναι και θα συνεχίζεται, γιατί και από αυτά τα οποία είδα και διάβασα φαίνεται ότι δεν ικανοποιούνται πράγματα, αλλά το είπατε και εσείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι αυτή η ΚΑΠ δεν πρέπει να ισχύσει προς όφελος των παραγωγών, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουν να ορθοποδήσουν. Κύριε Μαρούδα, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς πριν σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα συνεχίσουμε, όπως είπατε και εσείς, είναι τόσο αυξημένα τα προβλήματα που μπορεί να τελειώσαμε από τα μπλόκα σαν μορφή κινητοποίησης, όμως τα προβλήματα παραμένουν. Αύριο, ας πούμε, εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην Αγία,
Αύριο κάνουμε κινητοποίηση μεγάλη και την Τετάρτη γίνεται στην Καστοριά επίσης κινητοποίηση. Γίνονται δηλαδή κινητοποίησεις γιατί υπάρχουν παντού ξυμμένα προβλήματα. Πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα, έχει και τη λογική, έχει και την εμπειρία πλέον να κρίνει και να καταδικάσει όλους αυτούς που τον έχουν καταδικάσει να ζει στη φτώχεια, να τελειώνουν τα χρήματα του από τις 15-20 του κάθε μήνα, να βλέπει τα παιδιά του να παίρνουν τα πτυχία και να βγαίνουν στην ανεργία. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να το στείλει και προς την Ευρώπη, γιατί είναι και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις που γίνονται μετά νόμοι του κράτους και εφαρμόζονται και μας έχουν οδηγήσει εδώ, όπως η πράσινη ανάπτυξη, η οποία μας τσάκισε με τους λογαριασμούς ρεύματος. Νομίζω ότι πρέπει να καταδικαστούν όλες αυτές οι φωνές, όπως και ο λαϊκισμός στυλ Βελόπουλο, ο οποίος από τη μία ψηφίζει την ΚΑΠ ο ευρωβουλευτής και από την άλλη λέει δεν είναι ενάντια στην ΚΑΠ, το λέει στην τηλεόραση για να κερδίσει ψηφαλάκια. Νομίζω ότι η μόνη διέξοδος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ. Θα τους δώσουμε τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο και θα τους αναγκάσουμε μέσα και από την οργάνωση του κινήματος να πάρουν μέτρα προς όφελος του κόσμου. Κύριε Μαρούδα, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλημέρα σας.